Είμαστε σήμερα εδώ, όπως είπε και ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, για να δηλώσουμε παρόν, σε αυτόν τον κοινό αγώνα που δίνουμε για ζωή, για αξιοπρέπεια, στον τόπο που μεγαλώσαμε, στον τόπο που ζούμε, στον τόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, στον τόπο που θέλουμε να ζήσουμε και που κάποιοι με τις πολιτικές τους δυσκολεύουν τη ζωή μας και μας κάνουν να μεταναστεύουμε, από το επάγγελμα, να αλλάζουμε επαγγέλματα. Η κατάσταση στον αγροτικό κλάδο χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων ετών. Με γενικευμένη ακαρπία στην ελιά, με μειωμένες παραγωγές στο σύνολο των καλλιεργειών της περιοχής μας, με πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά προϊόντα, με αυξημένο, στις περισσότερες περιπτώσεις, δυσβάστακτο κόστος παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να καλλιεργήσεις ένα στρέμμα στάρι, κοντεύει να δαπανάς 100 ευρώ. Αν η μέση παραγωγή στην περιοχή μας είναι τα 300 κιλά, με μέση τιμή τα 27 λεπτά, στην καλύτερη των περιπτώσεων είσαι ίσα βάρκα, ίσα γυαλό. Στη χειρότερη είσαι μέσα και ένα δεκάρικο, για να καλλιεργήσεις ένα στρέμμα στάρι. Όταν για την περιοχή μας εκτιμάται, όπως είπε και ο πρόεδρος, και έτσι είναι, εκτιμάται ότι θα λείψουν 40 εκατομμύρια ευρώ από την ακαρπία στην ελιά και παράλληλα οι τιμές στο ράφι έχουν φτάσει στο Θεό, όταν οι κτηνοτρόφοι έχουν γίνει έρμεα και είναι απροστάτευτοι σε κάθε ιό, όπως για παράδειγμα είχαμε τις τελευταίες ημέρες εδώ στην περιοχή, σε κάθε ιό και νόσο, χωρίς να υπάρχει σχέδιο καταγραφής έκτασης του προβλήματος αλλά και πρόληψης, αλλά και αποζημίωσης όχι μόνο στο κεφάλαιο, στην προβατίνα και στο αρνί που θα τα καταστρέψουν, αλλά αποζημίωση στο εισόδημα που έχει ένας κτηνοτρόφος που προσδοκά για να ζήσει την οικογένειά του. Οι μειωμένες επιδοτήσεις φετινές, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και στο 50% λόγω της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, με αποτέλεσμα το εισόδημα των αγροτών να μειώνεται κατακόρυφα. Οι σοβαρές ελλείψεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και σύγχρονων αδρευτικών δικτύων, η κατάσταση στις δομές υγείας στην περιοχή μας, που χαρακτηρίζεται τραγική, βασικό και χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στο μοναδικό κέντρο υγείας που υπάρχει στην περιοχή μας, σε όλο το Δήμο, δεν καλύπτονται ειδικότητες από καρδιολόγο και παιδίατρο, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση συνολικότερα στο να μπορεί σήμερα να ζήσει μια οικογένεια στην περιοχή. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Παθητικά και με μεριολατρεία, καμία λύση δεν πρόκειται να δοθεί στα προβλήματά μας. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως μόνο με αγώνες και διεκδίκηση έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε θετικά μέτρα. Έχουμε πείρα από αγώνες, έχουν και οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ πείρα από αγώνες, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, με αποφασιστικό, μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα ενωμένοι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Χρειάζεται ο λαός της περιοχής να μετατρέψει την απελπισία και την κατάθλιψη σε ελπίδα μέσα από τον οργανωμένο αγώνα. Ο αγώνας είναι σκληρός και επίπονος, αλλά η Λωκρίδα, και από τη μεριά μας το δηλώνουμε αυτό, με τον αγώνα μας θα μείνει ζωντανή. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Σας ευχαριστώ.